Αγιωμό. Αγιωμάχοι είμαστε, θεομάχοι είμαστε, θεομπαίχτες είμαστε. Ναι. Μάλιστα. Να το πω, θα το πω. Μια απόφαση πρωτόδικος και αμετάκλητος για την Αγία Εκατερίνη. Πριν από 8-9 χρόνια, και όμως η Ιερά Μητρόπολης δεν μπορεί να φτιάξει 32 τετραγωνικά μέτρα παρεκκλήσιο της Αγίας Εκατερίνης στον αύλιο χώρο. Ο κάθε ένας μπορεί να πηγαίνει να βάζει στην αυλή του ένα προκατασκευασμένο εκκλησάκι. Μόνο ο Μητροπολίτης δεν μπορεί να φτιάξει την Αγία Εκατερίνη. Γιατί λέει θα χαλάσει τον κήπο, λένε κάποιοι. Α, όσο ο κήπος ήταν αυτός που ήταν πριν με φέρει χάρη του Θεού κοντά σας, τότε δεν τους ενοχλούσε αυτή η ακαταστασία. Τώρα τους ενοχλεί, αλλά βρίσκουν τρόπο για να μην θέλουν την Αγία, δεν θέλουν. Αγιομάχος ο Δήμος Κοζάνης. Δεν με πειράζει. Κάποτε πρέπει να λέμε την αλήθεια. Κι ας γραφεί και ας λεχθεί ό,τι θέλει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ την Αγία θέλω. Την Αγία θέλω. Δεν ζητώ τίποτα για μένα. Ας είναι. Θα έρθει η ώρα του Θεού. Η Αγία Εκατερίνη θα γίνει. Όταν εκείνη θα μετρήσει την υπομονή μου, την επιμονή μου και την προσευχή μου. Και όλων εκείνων, γιατί δεν είμαι μόνος μου, που αγαπούν την Αγία και αγαπούν τους Αγίους και γονατίζουν και παρακαλούν. Ας γίνουμε λαός του Θεού. Ας γίνουμε άνθρωποι αξιακοί. Και ας πετάξουμε την κατάρα του όχλου για να γίνει ο Θεός ήλαιος, όπως έγινε στον τυφλόν, που αιώνο οι άλλοι εμπόδιζαν, ο Χριστός όμως έσκυψε στην καρδιά και στην ειλικρίνεια και στην θεοσέβεια αυτού του ανθρώπου. Αμήν.